Απεβίωσε σε ηλικία 86 ετών ο εμίρης του Κουβέιτ Σεΐχης Νουάφ Αλ Αχμάντ Αλ Τζαμπέρ Αλ Σαμπάχ. Οι αρχές δεν δημοσιοποίησαν την αιτία θανάτου. Είχε εισαχθεί εκτάκτως στο νοσοκομείο στα τέλη Νοεμβρίου, αλλά έκτοτε δεν είχαν ανακοινωθεί νέα για την υγεία του. Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, το 2021 είχε ταξιδέψει στις ΗΠΑ για ιατρικούς λόγους, χωρίς όμως να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες. Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή μέσα από την επίσημη ανακοίνωση που ανέγνωσε στην κρατική τηλεόραση ο επικεφαλής του γραφείου του, αναφέροντας ότι ο εμμύρης πέρασε στα χέρια του κυρίου. Στα 3 χρόνια της θητείας του, ως επικεφαλής του κράτους του Κουβέιτ, κράτησε χαμηλούς τόνους και εστίασε στην επίλυση εσωτερικών πολιτικών αντιπαραθέσεων στην μικρή πετρελαιοπαραγωγική χώρα των 4,2 εκατομμυρίων κατοίκων. Το 2021, με διάταγμά του, έδωσε χάρη και μείωσε τις ποινές σε τουλάχιστον 30 διαφωνούντες σε μια κίνηση που αποσκοπούσε στην εκτόνωση μιας σημαντικής κυβερνητικής κρίσης. Λίγο πριν αρρωστήσει, εξέδωσε άλλο ένα διάταγμα προκειμένου να επιλύσει το πολιτικό αδιέξοδο στην χώρα, εξαιτίας του οποίου διεξήχθησαν 3 εκλογικές αναμετρήσεις μέσα σε 3 χρόνια. Πιθανότερος διάδοχος του Σεΐχη Νουάφ Αλ Αχμάντ Αλ Τζαμπέρ Αλ Σαμπάχ φέρεται να είναι ο ετεροθαλής αδελφός του Σεΐχης Μεσάλ Αλ Αχμάντ Αλ Τζαμπέρ, 83 ετών, ο οποίος ήταν αναπληρωτής του και την χάνει ο μεγαλύτερος σε ηλικία πρίγκιπας διάδοχος παγκοσμίως.